Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο, κύριε Υπουργέ, για 12 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια δύσκολη πολιτική και κοινωνική συγκυρία, η κυβέρνηση ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτή η διαδικασία δεν είναι μια προκάτ διαδικασία. Και προσωπικά εγώ δεν δέχομαι ότι η διαδικασία αυτή είναι για να κερδιθούν οι εντυπώσεις από την συμπολίτευση ή από την αντιπολίτευση. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία δεν πρέπει να προσλάβει κανένα δοξαστικό χαρακτήρα. Γιατί η κυβέρνηση αυτή εξουδετέρωσε τον κίνδυνο να βρεθεί η χώρα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, αποκατέστησε το κλίμα εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς εταίρους και δημιούργησε τις προποθέσεις για μια οικονομική αναζωογόνηση της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράξη είναι το μοναδικό κριτήριο της αλήθειας. Δικαιούμαστε λοιπόν να ισχυριστούμε σαν κυβέρνηση ότι το έργο μας δεν μπορεί να υποβαθμιστεί. Κανείς δεν πρέπει να το υποβαθμίσει. Καμία κομματική ιδιοτέλεια δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το χώρο της υγείας, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, ο χρόνος είναι περιορισμένος, και θα ήθελα να σας πω τι κάναμε το τελευταίο τετράμινο που είμαστε στο Υπουργείο Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορούσε να μην ακολουθήσει όλη τη μεγάλη κρίση που ακολούθησε την ελληνική κοινωνία. Η οικονομική κρίση έπληξε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ποτέ βέβαια δεν ολοκληρώθηκε, αλλά ήταν κάτι που κατακτήθηκε από τον ίδιο το λαό. Εγώ θα ήθελα να σταθώ προσωπικά σε θέματα που διαχειρίστηκα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καταρχήν, δώσαμε σημασία στις επισκέψεις στα νοσοκομεία. Θέλαμε να φτιάξουμε τη σχέση μας με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, με την κοινωνία, με τους συνταξιούχους, με τις φαρμακευτικές εταιρείες, με όλο αυτό το σύστημα που λέγεται υγεία και που αφορά την υγεία στην Ελλάδα. Και αυτό το σύστημα είχε διαταραχθεί, διότι απότομα από τη μία κατάσταση πήγαμε στην άλλη, στα πλαίσια των μνημονιακών υποχρεώσεών μας. Αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει κανείς, ούτε εμείς οι ίδιοι, ούτε οι γιατροί, ούτε οι νοσηλευτές, ούτε οι διοικητικοί, ούτε οι άρρωστοι, ούτε οι συνταξιούχοι. Κανείς στην Ελλάδα δεν μπορούσε να το καταλάβει. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που διευθετήσαμε στα νοσοκομεία. Σημειώνω να σας πω ότι ολοκληρώσαμε πολλές μετατάξεις, δίκαιες μεταθέσεις νοσηλευτών και γιατρών που τα τελευταία χρόνια έγιναν επιταγή λόγω των οικονομικών συνθήκων που αυτή τη στιγμή περνάει η Ελλάδα. Είδαμε με ανθρωπιά αυτές τις μετακινήσεις και τις κάναμε. Δεν τα καταφέραμε 100%, αλλά προσπαθήσαμε. Επιδίωξή μας ήταν να αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά και πρακτικά όλες τις χρονίζουσες λειτουργίες του συστήματος. Φέραμε δύο σχέδια νόμου που διευθέτησαν κάποιες λειτουργικές διαδικασίες στα νοσοκομεία. Φέρουμε ένα καινούργιο πολυνομοσχέδιο που λύνει πολλές λειτουργίες των νοσοκομείων. Πρακτικά προβλήματα που δυσκολεύουν τους ασθενείς και δυσκόλευαν τη λειτουργία των νοσοκομείων. Αναφέρουμε ότι έρχεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο που λύνει το θέμα των εφημεριών των γιατρών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας πω ότι η χρηματοδότηση των νοσοκομείων είναι επαρκής και ότι δεν θα χρειαστούμε παραπάνω χρήματα από αυτά που είχαμε προϋπολογίσει τον προηγούμενο χρόνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα με τους συνεργάτες μας, σχεδιάζουν μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, τόσο για την προστασία της υγείας των πολιτών, όσο και για την έγκαιρη και αποτελεματική αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν εάν δεν δράσουμε γρήγορα, προληπτικά. Ένα εξ αυτών είναι η ΜΕΘ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι με τον κύριο Βορύδη και την κυρία Παπακώστα, με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, θα ανοίξουμε το προσεχές διάστημα 100 κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένα από αυτά είναι το Λάτσιο, στην Ελευσίνα, που έχει 28 κρεβάτια ΜΕΘ και ήταν κλειστό. Και πραγματικά είναι ένα κόσμημα της υγείας που δεν μπορεί να το βρει κανείς ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική.
Τέλος, αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες αποφάσεις και μέτρα την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ήδη από τον Ιούνιο μέχρι τα σήμερα έχουμε διορίσει 498 επικουρικούς γιατρούς και σήμερα πήραμε την έγκριση για άλλους 302 επικουρικούς γιατρούς για τα νοσοκομεία, γιατί πραγματικά τα νοσοκομεία στην Ελλάδα περνάγανε δύσκολες στιγμές. Είχαμε προβλήματα με τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί ξαφνικά από τα τότε που προσλήφθηκαν τώρα μπαίνουν σε διαδικασία συνταξιοδότησης και έτσι πραγματικά είχαμε πρόβλημα ιατρικής στελέχωσης στα νοσοκομεία της επαρχίας και της Αθήνας, αλλά πολύ περισσότερο της επαρχίας. Συνολικά του λοιπόν το 2014 πήραμε 800 επικουρικούς γιατρούς. Πριν από λίγες μέρες προκήρυξαμε 900 θέσεις για τους γιατρούς του παιδί. Ως πρωτομόνιμο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 416 γιατροί από το 2013 τώρα προσλαμβάνονται, ήδη έχουν προσληφθεί 178 και οι υπόλοιποι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και να ξέρετε ότι και πριν από το 2011 δώσαμε την εντολή να αρχίσουν οι κρίσεις των γιατρών και θα έχουμε και άλλες 400 προσλήψεις φέτος στους γιατρούς. Έχουμε υπόλοιπο 1.700 θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για το 2014. Αυτές τις μέρες, σήμερα είμαστε στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον κύριο Βέη, και κανονίζουμε τις θέσεις των 200 οδηγών του ΕΚΑΒ. Βέβαια, περιμένουμε το Υπουργείο Εργασίας να μας πει το ποσοστό που θα πάρει για τις διάφορες ειδικότητες από εκεί. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε να πάρουμε άλλους 370 γιατρούς. Από το 2011, όταν επί εποχής Λοβέρδου είχε σταματήσει η διαδικασία των κρίσεων. Το 2015, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε εξασφαλίσει τον προϋπολογισμό 1.500 θέσεις μονίμων γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 2.500 θέσεων νοσηλευτών. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι χθες, μιλώντας με τον ΟΑΕΔ, με το δικτύο του ΟΑΕΔ, εξασφαλίσαμε 3.000 θέσεις κοινοφελούς εργασίας για το σύστημα της υγείας το προσεχές διάστημα. Θεώρησα υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω για αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί θέλω να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Υγείας έχει γίνει ένα αρκετά σημαντικό έργο. Εμείς δεν διεκδικούμε να πούμε ότι αλλάξαμε το εκβάθρο του Εθνικού Σύστημα Υγείας. Κάναμε όμως συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα. Σε αυτή την περίοδο προσπάθησα προσωπικά να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Είμαι γιατρός, γνωρίζω το χώρο και γιατί είναι βιωματικός ο χώρος της υγείας και προσπάθησα να κάνω το καλύτερο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έξοδος από την κρίση είναι ένας εφικτός ρεαλιστικός στόχος. Αρκεί να δουλέψουμε με συνέπεια και σταθερότητα, χωρίς να παλιδρομούμε σε πολιτικές του παρελθόντος. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και προβαντός συνεννόηση. Η προεδρική εκλογή οφείλει να εναρμονιστεί με την ανάγκη αυτή. Απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το λάθος που διέπραξε το ΠΑΣΟΚ το 2009 στη συνέχεια το πλήρωσε πολύ ακριβά. Ευελπιστώ ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να δει το δάσος και όχι το δέντρο. Τα προβλήματα της χώρας, της οικονομίας, δεν μπορεί να τα υπερκεράσει κανένα κομματικό όφελος. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την προσπάθεια του κ. Τσίπρα να ισορροπήσει μεταξύ του πολιτικού ρεαλισμού και ανεδαφικών υποσχέσεων. Θέλω να πιστεύω ότι στη νέα μεταμνημονιακή περίοδο που έχει αρχίσει δεν θα προσέλθει με τις αποσκευές του παρελθόντος. Η χρησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν καθορίζεται από τις αντιπολιτευτικές ρητορίες, αλλά από τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες με νέες προσεγγίσεις, με νέες πολιτικές. Υποσχόμενος επίπλαστη ανάπτυξη και ευημερία, υπόσχεται επιστροφή στο παρελθόν, το οποίο πραγματικά πλήγωσε τον ελληνικό λαό και το πληρώνουμε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως κυβερνητικός εταίρος, παραμένει σταθερό στην επιλογή του να προτάξει το εθνικό συμφέρον, γιατί το απαιτούν οι συνθήκες της χώρας. Η συμβολή του στο κυβερνητικό έργο δεν περιορίζεται στα στελέχη που έχουν αναλάβει υπουργικές θέσεις και ευθύνες, ούτε προσμετράται με βάση την αθεμητική του δύναμη. Είναι πλέον εμφανές ότι η προσφορά του για την ανάταξη της χώρας είναι σημαντική και κέρια. Δεν συμμετέχουμε στην κυβέρνηση συνεργασίας για τους υπουργικούς στόχους, αλλά διότι είμαστε βαθιά πεπισμένοι ότι σε αυτή την συγκυρία είναι μονόδρομος η ανάληψη ευθυνών και η σύμπραξή μας για την παραγωγική, διοικητική και θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας. Με πρώτο τον πρόεδρο μας, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προσπαθούμε να συμμετέχουμε ενεργά στην κοινή προσπάθεια να κλείσουμε τον κύκλο των μνημονίων και να επουλώσουμε τις πληγές χαράσσοντας νέους δρόμους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση δεν είναι πολιτικό πυροτέχνημα. Δεν είναι κίνηση τακτικισμού. Δεν αποσκοπεί στη θύμωση των αντιθέτων φωνών. Αντίθετα, συνιστά μια κορυφαία πολιτική πράξη που έχει ξεχωριστό συμβολικό χαρακτήρα. Με την ψήφο εμπιστοσύνης ερχόμαστε να θεμελιώσουμε την απαρχή της μεταμνημονιακής περίοδου. Κρινόμαστε και θα κριθούμε όλοι μας για αυτά. Για αυτά που κάναμε. Προτίθεται όμως ζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνης να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.
Ακολουθούμε καθαρές πολιτικές, χωρίς να καλλιεργούμε υπέρμετρες προσδοκίες, χωρίς να δίνουμε αδερφικές υποσχέσεις, χωρίς να δίνουμε λύσεις πρόχειρες. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτή την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται η χώρα μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Υπουργό.